Και πριν δείξουμε τη φωτογραφία. Πολύ λάθος ακούστηκε. Και. Γιατί τι είπα. Εγώ είπα, εσύ μια χαρά τα λες. Και πριν δείξουμε τη φωτογραφία, να πούμε Happy birthday to you. Στο Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Είχε γενέθλια ο Γρηγόρη. Έχει σήμερα. Σήμερα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει. Εγώ έχω πει πολλές φορές είναι από τους, αν όχι ο ικανότερος άνδρας παρουσιαστής, από τους ικανότερους. Και ας μην είναι καλός συνέντευξης, αλλά σε όλα τα άλλα είναι τέλειος, ειλικρινά. Γιατί το λες αυτό, δεν είναι καλός συνέντευξης. Γιατί το πιστεύω, δεν είναι καλός συνέντευξης. Αλήθεια. Ναι, αλλά είναι ο καλύτερος Έλληνας παρουσιαστής, άνδρας. Δεν ξέρω. Πάντως εγώ τον εκτιμώ βαθιά και τον ξεχωρίζω στην καρδιά μου. Και εγώ το ίδιο. Ναι, αλλά βέβαια, δεν κάνουμε όλοι για όλα. Βασίλη κάνει late night show που είναι αποκλειστικά συνέντευξη και το κάνει 2-3 χρόνια πετυχημένα. Κατάλαβε γιατί το λέω. Επειδή λες ότι δεν είναι καλός, μπορούμε να πούμε ότι έχει, ξέρεις, έχει προοδεύσει σε αυτό. Έχει γίνει καλύτερος. Okay. Και εμένα να με βάλουν στην Εθνική Ελλάδος, κάποια στιγμή θα μάθω μπάλα. Όχι, εγώ, εντάξει, okay, διαφορούμε. Απλά εγώ το βρίσκω εξαιρετικό γιατί έχει αυτή την απλότητα πολλές φορές και την αμεσότητα. Και την οικειότητα. Ναι, αλλά οκ. Ναι, ακούστα. Σωστά. Χρόνια πολλά. Με το είπαν και οι φίλοι. Δεν περίμενα να ακούσω τέτοια χειροκροτήματα. Ναι, ξέρεις τι. Αλλά τι είναι σαν να μου λες εμένα δεν είσαι καλή συνεργάτη. Μιλάω και με το μυαλό μου, ακούω και το μυαλό μου ταυτόχρονα. Και είναι ένα παλαβό πράγμα όλο. Τι ωραία. Την ημέρα των γενεθλίων του που τα λέμε αυτά. Στην τούρτα ήθελα να καταλήξω όπου το στείλανε. Αφού να δεις. Εμείς θα τη φάμε στα μούτρα έτσι που φάμε. Η ωραιότερη τούρτα λέει που έχει λάβει. Για δείξε τη φωτογραφία, ρε Φώτη. Έχει λάβει. Μπριζόλα. Είναι, είναι το συγκεκριμένο είναι T-bone steak, να ξέρετε. Είναι αυτό που είναι αυτό το κόκαλο, είναι σαν τάφ. Τι, ερωτηματικό τι, ναι. με τόνο πάνω, bone, που θα έλεγε και η Ιωάννα. Γιατί ο Γρηγόρης είναι λάτρης του καλού φαγητού. Είναι όλο σοκολάτα αυτό, μη μένετε στο τι φαίνεται, γιατί προφανώς εντάξει τον πειράζουν οι άνθρωποι που τον αγαπούν, όπως και εμένα που μου αρέσει να τρώω κρέας πάρα πολύ, τι να σας κρυφτώ. Αλλά βλέπεις τη λεπτομέρεια, αυτό είναι σοκολάτα, δηλαδή αν έβαζα εγώ το δαχτυλάκι μου τώρα εκεί, ήξερα ότι αυτό έχει bitter γύρω-γύρω και μέσα φαντάζομαι κάτι πολύ απολαυστικό. Γιατί δεν σ' αρέσει, ρε Βασίλη, γιατί θέλω και στην όψη έναν ελκυστικό και μου κάνει εντύπωση που είναι η ωραιότερη τούρτα που του έχουν κάνει ever. Για τον άνθρωπο, τι να πει, να προσβάλλει αρχικά. Το φαγητό. Έλα, παιδιά, το τούρτα να σου κάνουν έκπληξη και ό,τι τούρτα να είναι. Το κόνσεπτ αυτό με τις τούρτες είναι πια πολύ της μόδας. Κάτι που σου αρέσει να σου σχεδιάζουν σε τούρτα. Να του στείλουν μια μπριζόλα, δεν θα ήταν και πολύ. Να δούμε πώς σας αρέσει το επόμενο. Οκ. Κάτι σήμερα δεν πάει καλά. Τι είναι, άνθρωπος Ερμής. Γύρισε σελίδα. Εσένα μπορεί να σου στείλουν την Άννα Μαρία απ' έξω, μια φωτογραφία της. Ναι, μπορεί. Όταν έχεις γενέθλια. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε, εγώ να ευχηθώ, χρόνια πολλά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, χιλιόχρονος να είναι και πάντοτε απλά μικρά πραγματάκια να τα βλέπουμε όπως αγαπάμε και να έρχονται μόνο θετικά στη ζωή μας. Έλα, χαμογέλα μου λίγο, τι έχεις πάθει. Έλα, χαμογέλα. Ξέρεις τι, αποσυντονίστηκα λίγο. Σου μιλάνε στο ακουστικό και εγώ το παθαίνω. Όχι, δεν μου μιλάει η κοπέλα. Τι να μου πει. Η κοπέλα. Η κοπέλα είναι ήσυχη πάνω. Δημητρούλα μου. Λοιπόν, εντάξει, πολύ αγάπη. Πάμε στο επόμενο θέμα. Κάποιοι άνθρωποι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Βασικά, δονείται η καρέκλα μου, να καταλάβετε, γιατί μου στέλνουν και μηνύματα ταυτόχρονα. Δεν μπορώ. Και δονείται η καρέκλα μου. Συμβαίνουν πολλά παράλληλα. Ο Γρηγόρης είναι. Ας μείνουμε στο θέμα μας όμως, στην εκπομπή αυτή που προσπαθούμε να γίνει. Και το πρόβλημα, συγγνώμη που διακόπτω, το πρόβλημα είναι όταν τρίζει η καρέκλα κάποιου ανθρώπου. Όταν δονείται μπορεί να είναι και απολαυστικό. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει κάποιο άνθρωπο ο οποίο περνάει λίγο δύσκολα στην καραντίνα και ανεβάζει συνέχεια story. Στο συνέχεια story, είμαι μεγάλος φαν του, για τα μουσικά ούτως ή άλλως, τώρα και για το Instagram. Για ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Δείτε παρακαλώ την γκάφα που έκανε, εγώ πιστεύω ότι εκείνος την προκάλεσε. Εγώ είπα ότι... Ξαναπαίξτε. Γαλάντια, σου έχω εγώ κουιζάκι σήμερα. Πες μου, ποιος είναι αυτός πίσω μας. Εγώ είπα ότι είναι ο Χάρι Πότερ. Ο Χάρι Πότερ. Ο Χάρι Πότερ. Μπράβο, κέρδισες ένα CD των Beatles. Της κάνει τόσα story και τόσες φάρσες για την κακομοίρα την πεθερά του, δεν έχω να πω τι περνάει με τα τρομάγματα. Αλλά το ερώτημα είναι, πόσο βαριέσαι Γιώργο Παπαδόπουλο. Λόγω της... Πάρα πολύ βασίλια, πάρα πολύ. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Γεια τα φιλιά μου στέλνω από Κύπρο. Πολλά φιλιά για εμάς. Είμαι ένα χρόνο σε καραντίνα, παιδιά. Ένα χρόνο σχεδόν σε καραντίνα. Έχεις λαλήσει, ε. Έχω λαλήσει. Έχω λαλήσει γενικά. Και οι γύρω σου έχουν λαλήσει όμως. Και οι γύρω σου. Η σύζυγος, η πεθερά τις τελευταίες μέρες. Μα έτσι δεν πρέπει, ρε παιδιά. Χωρίς φλάκα πώς θα βγει η καραντίνα. Γιώργο, έχεις όμως την πιο ωραία και την πιο χρυσοχέρα γυναίκα, έτσι. Σε παρακολουθώ. Βλέπω βοηθάς τις δουλειές του σπιτιού. Σημαντικό κι αυτό. Και στα μουσικά.
Βοηθάει νιώθω γιατί δεν ξέρει τον Τζον Λένον. Βέβαια τα ψώνια τα φέρνει. Αν είχα και λίγο καλύτερη πεθερά, θα ήταν όλα τέλεια. Τα ψώνια τα φέρνει. Καλά να περάσει όταν γυρίσει σπίτι. Καλά να περάσει. Να σας πω όμως κάτι. Αντικειμενικά, βρε Γιώργο μου τώρα, επειδή και το χιούμορ και η πλάκα, καλό είναι να υπάρχουν στη ζωή μας. Αλλά καμιά φορά και οι αστοχίες δεν είναι κακές. Πολύ έμοιαζε ο Χάρι Πότερ στον Τζον Λένον. Μοιάζει. Δηλαδή... Κοίτα, ισχύει και εγώ το προκάλεσα να ξέρεις. Το πατάμε τώρα σε έναν δρόμο εδώ στη Λεμεσό και τη λέω: αγάπη μου, ξέρεις ποιος είναι αυτός, μου λέει: όχι. Η αλήθεια δεν ήξερε. Λέω: ωραία. Α, Χάρι Πότερ. Β, αυτός του κοψιάλι που βγάζει ένας που λέει: follow me, follow back, το ξέρετε. Ναι, ναι. Μοιάζουν όντως ή ο Τζον Λένον. Και μου λέει: ο Χάρι Πότερ. Λέω: αυτό αγάπη μου είναι βίντεο. Για ξαναπέστο. Είναι γλυκίδατη όμως. Λοιπόν, πες μας, Γιώργο, σε τι φάση βρίσκεσαι. Προφανώς λόγω των συνθήκων. Ετοιμάζεις κάτι, έχουμε κάτι να περιμένουμε. Μόνο αισιοδοξία, βέβαια, θέλω να μεταφέρω, να ξέρεις. Κοίτα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μόνο αισιοδοξία. Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο ζωής που έχω επιλέξει πλέον να κάνω. Δηλαδή, τα παίρνω όλα στην πλάκα. Ναι. Όλα όμως στην πλάκα. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς. Γιατί τα χάπια, παιδιά, δεν φτάνουν για όλους. Αχ, βρε Γιώργο μου. Βρίσκομαι στην Κύπρο, έχω κάνει 3-4 τεστ. COVID μου έχει γίνει πλέον συνήθιο. Έχω 10 μήνες να έρθω στην Κύπρο να δω τους δικούς μου. Επειδή η μητέρα μου είναι σε ευπαθή ομάδα, μένω τώρα με την πεθερά μου. Μήπως την κολλήσω και τίποτα και συγχάσουμε. Για να πάω να δω τη μάνα μου. Μη μου ρε λες έτσι. Θα γίνουμε εμείς ευπαθή ομάδα τώρα με αυτά που μας λες. Σε ένα COVID mode. Λοιπόν, όλοι κάπως έτσι είμαστε. Όμως αυτό το οποίο κρατάμε από σένα είναι ασφαλώς η μουσική σου, γιατί μας συντροφεύει. Κυρίως όμως αυτή η διάθεση, όλο να πάνε καλά. Και η τρέλα. Χρειάζεται τρέλα, παιδιά, και να χαμογελάμε. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, τις ευχές μας για καλές γιορτές και μπόλικη υγεία. Πολλά, πολλά φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ, ανταποδίδουμε. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Και Ιωάννα μου, δεν ξέρω προσωπικά, θα γνωριστούμε και σε κάποια φάση σίγουρα. Θα χαρώ πολύ. Έχει φοβερή συμπάθεια και έτσι καθαρό άνθρωπο. Και σας χαίρομαι όλη την παρέα εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αμοιβαίο να ξέρεις. Και περιμένω τελειώσουν όλα αυτά, να κάνουμε και COVID test και rapid και όλα και να τα πούμε και από κοντά. Πολλά πολλά φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, να μου τα κάνετε αυτά όλες. Και για να γίνω πιο σαφής, αυτές τις εκπληξούλες, αυτές έστω και τις τηλεφωνικές συνδέσεις με ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτό. Λοιπόν, Βασίλη μου, πού θα με πας τώρα? Τσάω, αμόρε, θα σου πω. Αυτό έγραψε σαν λεζάντα ο Φέντες. Ξέρεις, πήρα τα πάνω μου τώρα που βγήκε το τηλέφωνο και όλα καλά. Το βλέπω, γιατί έπρεπε... Ναι, ναι, θα στα πω μετά, μωρέ. Τσάω, αμόρε, έγραψε ο Φέντες, φυσικά με τη σύζυγό του, την Κιάρα Φεράνη, μια από τις δημοφιλέστερες influencers παγκοσμίως και δημοσίευσαν με αυτή τη λεζάντα τη φωτογραφία του 3D υπερήχου, παρακαλώ. Είναι από τα πιο τρυφερά... από τις πιο τρυφερές εικόνες, ναι. Και από τις πιο συγκλονιστικές φυσικά, όχι μόνο για τον μέλλοντα μπαμπά, τη μέλουσα μαμά, αλλά και για μας που το βλέπουμε, πώς αποτυπώνεται πια μέσα στην κοιλιά το έμβριο. Έτσι ακριβώς είναι και είναι το δεύτερο μωράκι του, με βέβαια. Το καλό να έρθει στον κόσμο. Ο πρώτος αγρίμι, Παναγία μου. Είναι τρέλα, είναι τρέλα, είναι γλυκά. Λοιπόν, και με αφορμή αυτό, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να χαίρεται την οικογένειά τους και να έχουν πολύ και υγεία και με το καλό να έρθουν και τα μωράκια τους.